Σήμερα όμως έχουμε το top 10 από τις ατάκες. Να σας εξηγήσουμε τι είναι αυτό με τις ατάκες, γιατί δεν το έχετε καταλάβει. Δεν είναι ατάκες του Αλέξανδρου, απλά γνωρίζετε μάλλον την μόδα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό στο ίντερνετ σχετικά με τον Τζακ Νόρις. Δηλαδή, ο Τζακ Νόρις δεν κάνει κάμψεις, σμπρώχνει τη γη. Ξέρεις, ναι. Ο Τζακ Νόρις εκείνο, ο Τζακ Νόρις το άλλο. Είπαμε κι εμείς ότι πρέπει να έχουμε κι εμείς τον δικό μας Τζακ Νόρις. Και ποιος είναι πιο κατάλληλος παρά ο Αλέξανδρος Πετρίδης, κυρίες και κύριοι. Οπότε υπάρχουν 10 πράγματα για τον Αλέξανδρο, τα οποία ξεκινάνε τώρα. Κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 10, ο Αλέξανδρος Πετρίδης είναι ο μοναδικός που βάζει αντιλιακό στα δόντια του. Το καλοκαίρι ξέρει να βρείτε. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Πετρίδης δεν χρειάζεται ατομικό φωτάκι στο κτέλ για να διαβάζει το βιβλίο του, απλά χαμογελάει. Στο νούμερο 8, ο Αλέξανδρος Πετρίδης δεν κάνει ποτέ σαρδάμ γιατί βάζει στα δόντια του διορθωτικό μπράγκο. Άντε Παπανδρέο και στα δικά σου. Στο νούμερο 7, κυρίες και κύριοι, όταν ο Αλέξανδρος Πετρίδης φαίνει τα δόντια του, λευκένει ο Δοντόβουρτσα. Στο νούμερο 6, ο Αλέξανδρος Πετρίδης οδηγάει με κλειστά φώτα, απλά χαμογελάει. Στο νούμερο 5, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Πετρίδης απομακρύνει όλα τα ξύλινα αντικείμενα από το σπίτι του, γιατί όταν γελάει αυτά παίρνουν φωτιά. Στο νούμερο 4, ο Αλέξανδρος Πετρίδης ευθύνεται για το λιώσιμο των πάγων. Στο νούμερο 3, κάθε φορά που ο Αλέξανδρος Πετρίδης χαμογελά, φουλάρουν όλοι οι ελεγκοί θερμοσύφωνες σε ακτίνα 1 χιλιόμετρου για 360 ημέρες. Yeah, έλα, πέντε μήνανε, χαμογέλα. Στο νούμερο 2, ο Αλέξανδρος Πετρίδης ήταν ο πρώτος άνθρωπος με φημέ πιπίλα όταν ήταν μικρός. Δεν καταλάβατε, για να προστατεύονται οι άλλοι ήταν η πιπίλα, ήταν εδώ φημέ, σαν από αυτό που βάζουν οι οξυγονοκολλητές. Και έτσι μπορούσε να τον κοιτάξει στα μάτια. Ο γιατρός και 4 μέρες μείναν τυφλοί. Και κυρίες και κύριοι, και το τραγούδι δεν είναι τυχαίο, μιλάει για χαμόγελο, για ένα εσωτερικό χαμόγελο, το Inner Smile των Texas. Γιατί πιστεύουμε ότι το πιο ισχυρό χαμόγελο του Αλέξανδρου είναι το εσωτερικό του χαμόγελο. Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Πετρίδης δεν ξυρίζει τις τρίχες στο στήθος του, τους χαμογελάει και κάνει αυτοφωτόλυση.